Νάτος, πίσω... νάτος. Μάλιστα. Κοιτάει. Δίθεν αδιάφορος, ε. Ναι, ναι. Βλέπεις, κοιτάει την κάμερα. Σου λέει να πω, να μην πω. Κρύβει τα χέρια του. Είναι και αμήχανο. Ναι, ναι. Ληστεία με κλειδί για παξιμάδια και μπουλόνια προσπάθησε να κάνει νεαρό άτομο, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει από το περίπτερο ούτε ένα κουτάκι τσίχλες. Φορούσε κράνος και είχε καλύψει τη μάσκα στο πρόσωπό του και μόνο δύο τρύπες φαινόντουσαν τα μάτια του. Κρατούσε στο χέρι του ένα κλειδί από αυτά που ξεβιδώνουν με τις βίδες και μου λέει δεν κάνω πλάκα, είναι ληστεία, δώσε μου ό,τι λεφτά έχεις. Το θάρρος και η απαράμιλη ψυχραιμία της ιδιοκτήτριας του περιπτέρου φαίνεται πως τη γλίτωσαν από τα χειρότερα. Ο παιδιά μου είναι τέτοιος εξής τώρα, όχι θύματα. Λοιπόν, Στα κλάσματα δευτερολέπτου που είχε στη διάθεσή της, η γυναίκα ζήγιασε την κατάσταση και χωρίς να δείξει κανένα σημάδι φόβου, έκανε σαφές τον επίδοξο ληστή πως δεν πρόκειται να υποκύψει στις απαιτήσεις του. Του λέω, σήκω φύγε από εδώ. Και μου λέει δεν κάνω πλάκα, είναι ληστεία, του λέω όπως είσαι φύγε, του λέω όπως είσαι φύγε και γύρισε και έφυγε. Ο παιδιά μου είναι τέτοιος εξαιτίας τώρα, ό,τι έχει θύματα. Δεν κάνω πλάκα, καθόλου. Τι πάρα τώρα, τώρα, ηλικία. Καλά, θα είπα, τον τράβο. Σας έχει ξανασυμβεί τέτοιο? Όχι, δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι κράτησε την ψυχραιμία μου. Αλλά εντάξει, ότι φοβήθηκα λιγάκι, εντάξει. Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που διαθέτει το περίπτερο, ο άντρας απέτησε από τη γυναίκα να του παραδώσει ό,τι πράξεις είχε. Ωστόσο, στη στεναρή άρνησή της, τράπηκε σε φυγή απειλώντας την πως θα επιστρέψει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν φοβάμαι, είμαι ψύχρεμη σε αυτά τα θέματα. Τώρα, αν κρατούσε μαχαίρι, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έτσι. Επειδή είδα ότι κρατούσε στα χέρια του αυτό το κλειδί και αυτό ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήτανε, σου λέει πάμε και άμα κάτσει έκατσε, άμα δεν κάτσει φεύγω. Το περιστατικό που εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής και μάλιστα σε μια πολυσύχναστη περιοχή του Ηρακλείου έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά ληστείες και απόπειρες ληστείων σε περίπτερα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα με κοινό παρονομαστή το γεγονός πως πρόκειται για τοξικοεξαρτημένους δράστες. Τον είδα εγώ όταν είναι καλυμμένο το πρόσωπό του και την ψηλιάστηκα, να σας πω την αλήθεια, αλλά μετά λέω μπα, μέρα μεσημέρι, δεν μου πήγε το μυαλό.